Ναι, από τη στιγμή που έμαθα ότι είναι καθήνι αρμόδιος για την ζωική παραγωγή, ο υπουργός, έπρεπε και αυτός να ενημερωθεί, αν και όπως του γράφω στην επιστολή, είναι πλήρως ενημερωμένος, διότι είχαν καταθέσει αρκετές ερωτήσεις οι συνάδελφοι του λαού για την τροφία στη Σάμμο, για την Ικαρία και για τα σφαγεία. Και θεώρησα χρήσιμο να το κάνω αυτό, γιατί αναλαμβάνει, όπως είπατε τώρα, όπως είπαμε τώρα, τα καινούργια καθήκοντά του. Και προσδοκούμε να βάλει και αυτός την φαιά ουσία και το γιθαράκι του, για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το χρονίζον πρόβλημα που είναι δύσκολο για την κτηνοτροφία στο νομό μας. Μάλιστα. Γιατί πέραν της Σάμμο είναι και η Ικαρία, βέβαια, που και εκεί τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Ναι, οπότε υπάρχει μια περιγραφή των μεγαλύτερων θεμάτων, έτσι. Βεβαίως. Και για την Ικαρία, για την Σάμμο, και για τα σφαγεία και για άλλα ζητήματα που μας ασχολούν, την πείμενη κτηνοτροφία, τις ζωοτροφές, τα έξοδα κτλ. Που την επιβαρύνουν. Είναι μια σειρά αιτημάτων τα οποία κατά καιρούς έχουμε αναφέρει και στους προηγούμενους υφυπουργούς που ήταν καθήλυνα αρμόδια για τη ζωική παραγωγή. Στην ιεράρχηση, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε κάνει ιεράρχηση σε αυτή την επιστολή, ποιο είναι πρώτο? Την ιεράρχηση. Στην ιεράρχηση που έχετε κάνει, αναγράφοντας τα θέματα στην ενημερωτική αυτή επιστολή, ποιο έχετε βάλει πρώτο θέμα? Ποιο θεωρείτε? Το θέμα του σφαγείου είναι το κυριότερο. Μάλιστα.